Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Όπως σας υποσχέθηκα χτες, σήμερα αλλάζουμε λίγο το κλίμα και θα μιλήσουμε για μια ιστορία επιτυχίας, για μια ιστορία αγάπης, που όπως έχει γράψει και η φίλη που έστειλε την επιστολή, γιατί και love happens. Λέμε πολύ συχνά εδώ στο κανάλι shit happens, life happens. Η φίλη θέλει να μας πει ότι και η αγάπη μπορεί να συμβεί. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 6 Μαρτίου 2023. έχει από την προηγούμενη Τετάρτη που ασχολούμαστε συνεχώς με το ζήτημα του συλλογικού πένθους και του συλλογικού τραύματος του εθνικού πένθους για την τραγωδία στα Τέμπη. Πριν από λίγο κλείσαμε τη σύνδεση με τη Δέσποινα την Κανάκογλου, η οποία είναι η οικοδεσπότη του podcast γιατί όχι το GR που γυρίσαμε ένα podcast σε σχέση με αυτό. Όμως όπως σας είπα και χθες ε, θα αλλάξουμε λίγο το κλίμα να πάρουμε και λίγη ανάσα. Πρωτού διαβάσω την επιστολή της φίλης θέλω να σας πω ότι ε, αυτές τις μέρες που όλοι είμαστε κάπως δεν είναι κακή ιδέα συνειδητά πέρα από το χρόνο που δίνουμε για να αναλογιστούμε όλα αυτά που μας προβληματίζουν, να δίνουμε και λίγο χρόνο καθημερινά στον οποίο να κάνουμε κάτι που να μας ξαλαφρώνει, όπως για παράδειγμα να παρακολουθήσουμε ένα heartfelt comedy, μια κομμωδία που να μας βοηθάει να νιώθουμε όμορφα, έχει ωραίες κομμωδίες και ελληνικές και ξένες που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο, σειρέ δηλαδή. Κάτι έτσι ευχάριστο για να φεύγει λίγο το μυαλό μας από τη συνεχή σκοτοδίνη. Δεν σημαίνει αυτό ότι ξεχνάμε Όλα αυτά για τα οποία πενθούμε, όλα αυτά για τα οποία είμαστε στενοχωρημένοι σε καμία περίπτωση, όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρίσκεται συνέχεια σε μια συνθήκη ε, που να επιβαρύνεται, πρέπει και λίγο να ξαλαφρώνει. Λοιπόν, μία φίλη μου έστειλε ένα μήνυμα στο οποίο μου λέει ότι έχει παρακολουθήσει το βίντεο που κάναμε πρόσφατα που έχει τίτλο «Γιατί όταν ψυχοψάχνετε κάποιος είναι ακόμη πιο δύσκολο να βρει και μου λέει «Θέλω να επικοινωνήσω με εκείνο τον φίλο που σου έχει στείλει το email για να του δώσω ελπίδα, για να του πω ότι συμβαίνουν και καλά πράγματα». Και δεν λέω γιατί δεν γράφεις ένα mail να το κάνουμε βίντεο. Έφτασα στα παιδιά, η ζωή κοντά σου είναι συναρπαστική, γεμάτη και μαγική. Σου διαβάζω θέκλα μου τα τελευταία μηνύματα όπως ακριβώς αυτά έφτασαν στο WhatsApp του κινητού μου. Είναι από το κορίτσι μου. Λέω αυτή τη φράση και γεμίζει το στόμα μου, γεμίζει η καρδιά μου, γεμίζει το είναι μου ολόκληρο. Ας πάρω όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή είμαι γυναίκα, είμαι 32 και στα 26 μου περίπου ερωτεύτηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα κορίτσι. Ω τότε σχέσεις μόνο με άντρες είχα κάνει και μάλιστα λίγες. Τέλος πάντων ερωτεύτηκα ένα κορίτσι και μετά άλλο ένα και μετά άλλο ένα και μετά άλλο ένα. Έξι ολόκληρα χρόνια έβλεπα απλώς κορίτσια και ονόματα να εναλλάσσονται μπροστά μου ονόματα κοριτσιών που για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν με ήθελαν. Και ξέρεις Θέκλα τι θα πει 6 χρόνια. Θα πει 2.190 μέρες και 2.190 νύχτες. Θα πει 2.190 απογεύματα να γυρνάς σε ένα άδειο σπίτι και να τρως μόνος και 2.190 νύχτες να παρακαλάς ένα Θεό να στο φέρει. Το κορίτσι σου λέω, να στο φέρει. Δεν έχει νόημα τώρα να σου πω λεπτομέρειε των επιμέρου ιστοριών αυτών που δεν έκατσαν, όπω θα λέγαμε στην καθομιλουμένη. Θα σου πω μόνο κανένα δυο πραγματάκια για να καταλάβει το μέγεθο τη μοναξιά που βίωνα τότε. Θα σου πω δύο. Τα δύο ίσω πιο χαρακτηριστικά. Μάλιστα αυτά ούτε το κορίτσι μου τα ξέρει και αν τυχόν ποτέ το κάνεις βίντεο θα τα μάθει και εκείνη μέσω εσού. Θυμάμαι λοιπόν, επειδή δεν είχα αγάπη, αγάπη ερωτική, αλλά ταυτόχρονα δεν είχα οτι και το είδος της κατανόησης που θα ήθελα από φίλους, δεν είχα στήριξη ιδιαίτερη από την οικογένεια, τουλάχιστον όχι τη στήριξη που χρειαζόμουν, είχα πάρει ένα τετράδιο στο οποίο αντέγραφα όλα τα αγαπητικά λόγια των μαθητών μου. Τουλάχιστον αυτά ήταν πολλά. Και ήταν πολλά γιατί τυχαίνει να είμαι, όσο και αν ακουστεί να αρκεσιστικό θα το γράψω, εξαιρετική δασκάλα. Είμαι σίγουρη ότι είσαι εξαιρετική δασκάλα, γιατί γράφεις και πάρα πολύ ωραία και όμορφα. Έκανα screenshot τα μηνύματα που λάμβανα στο κινητό και τα οποία μύριζαν αγάπη και τα τύπωνα, κάνοντας έτσι μια ιδιότυπη συλλογή αγάπης. Έδινα έτσι την αγάπη που οι άλλοι δεν μου έδιναν, η ίδια στον εαυτό μου. Ή τουλάχιστον προσπαθούσα. Το μέγεθος της μοναξιάς μου ήταν τέτοιο που και αυτόν τρέπομαι λίγο που το γράφω, αλλά τα βράδια που δεν είχα κανέναν και το κανέναν το γράφει με κεφαλαία γράμματα, έλεγα σ' αγαπώ και φανταζόμουν πως σε κάποιον απευθύνομαι. Τρομερή, συναισθηματική και ερωτική μοναξιά, ερημιά, ερωτική ερημιά περιγράφει φίλοι. Ήθελα να ακούσω τον εαυτό μου να το λέει εφόσον δεν το είχα πει και ποτέ, ειδικά σε κορίτσι, ήθελα να έχω την καθόλου συνειδητή ψευδέστηση πως έχω και εγώ κάποιον να αγαπάω. Γιατί θέκλα και είναι αλήθεια αυτό, όταν δεν έχεις έναν άνθρωπο, δεν σου λείπει να δεχτείς αγάπη, σου λείπει κυρίως να δώσεις. Ειδικά όταν έχεις μια καρδιά πρικισμένη με δοτικότητα, τρυφεράδα και αγνά αισθήματα. Το αίσθημα να τα κουβαλάς όλα αυτά και κανείς να μην τα θέλει ήταν για χρόνια ένα από τα πιο επίπονα μου βιώματα. Αν σε όλα αυτά προσθέσεις ένα κινητικό πρόβλημα το οποίο επηρεάζει αρκετά αισθητά τη βάδισή μου αλλά και τον ομόφυλο ερωτικό μου προσανατολισμό τότε εύκολα καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Αυτά λίγο για να καταλάβεις το background, το υπόβαθρο. Και πάμε στο σήμερα. Σήμερα είμαι μαζί με μια κοπέλα και ζω μαζί της το απόλυτο όνειρο εντός αγωγικών. Βέβαια αυτό που εγώ χαρακτηρίζω στο το απόλυτο όνειρο δεν είναι παρά μια σχέση όχι παράφορου πάθους, αλλά κάτι ακόμη πιο σημαντικού. Με αυτό τον άνθρωπο μοιραζόμαστε κυρίως την αμφότερη καλά φυλαγμένη παιδικότητά μας. Με δύο λόγια, αν και 32, νιώθω στην καρδιά παιδί και εκείνη αν και 26, παιδί επίσης. Και βρεθήκαμε σε ένα μέρος που κανείς δεν περίμενε. Στον dating app του facebook, το οποίο εγώ τουλάχιστον βαθιά υποτιμούσα. Και βρεθήκαμε και πιο ουσιαστικά. Βρεθήκαμε πρώτα σωματικά, μα αυτό είναι στα αλήθεια το λιγότερο. Είδατε, οι μεγάλε ιστορίε αγάπη μπορούν να ξεκινούν από ένα χώρο που οι άνθρωποι βρίσκονται πρώτα σωματικά. Βρεθήκαμε ψυχικά και δημιουργήσαμε μαζί ένα χώρο μέσα στον οποίο οι μας ψυχές μπορούν να χτυπούν ελεύθερα και μαζί. Το μαζί με κεφαλαία. Σκέψου πως σήμερα έχουμε μαζί τη δική μας λούτρινο οικογένεια και ετοιμαζόμαστε να πιάσουμε μαζί το πρώτο μας σπίτι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πλατιάσω. Είναι όπως ακριβώς την ονειρευόμουν. Μπορεί και καλύτερη. Και με επί της ευκαιρίας να τις πω και μέσω αυτού του βίντεο ότι θα την αγαπώ μέχρι όπου πάει να σε χαθεί το σπανάκι ή μέχρι η ίδια να συχαθεί τις μπύρες. Θέλω να πω, αν το πιστεύεις, γίνεται. Αν το επιθυμείς με όλο σου το είναι, γίνεται. Αν δεν σταματάς να ελπίζεις, γίνεται. Και αν σε ένα μήνυμα θέλω να περάσω, και αν ένα μήνυμα θέλω να περάσω μέσω αυτού του γράμματος, είναι ακριβώς αυτό. Η εμένουσα και η επιμένουσα, αν αυτή η λέξη, νικά. Πώς λέμε επιμένω νικά, η επιμένουσα νικά η εμένουσα και η επιμένουσα, αν αυτή η λέξη νικά. Αρκεί να μην τα παρατήσει, γιατί ισχύει αυτό που λένε. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο μακριά βρίσκεσαι από το στόχο. Δεν θα το μάθεις όμως και ποτέ αν απλά σταματήσεις. Shit happens, life happens, όπως λες και εσύ. Όμως και love happens, και αγάπη συμβαίνει. Tenderness happens, η τρυφερότητα συμβαίνει. Connection happens. Η συνδεσιμότητα συμβαίνει. Happiness happens. Η ευτυχία συμβαίνει. Και καλό είναι να μην το ξεχνάμε. Ακόμα και στις στιγμές της πιο βαθιάς μας απελπισίας. Ευχαριστώ που με άκουσες και σου εύχομαι κάθε καλύτερο. Και εγώ αγάπη μου εύχομαι και σε σένα και σε όλους μας κάθε καλύτερο. Προσωπικά και για το κανάλι. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το γράμμα αφενός στο φίλο ενός πρόσφατου βίντεο με τίτλο «Ο έρωτας όσο υπαρξιακή ανάγκη» και τα και να του πω το εξή αν και δεν τον ξέρω προσωπικά. Ξέρω ακριβώς πώς νιώθεις, αλλά να που έχω τώρα μια γεμάτη αγκαλιά και ένα χαμόγελο μόνιμα ζωγραφισμένο στα χείλια μου. Ξέρω ότι μπορεί και εσύ και όλοι μα, το όλοι μα με κεφαλαία, αρκεί να μην σταματήσουμε να προσπαθούμε. Μέχρι ο ήλιο να ανατείλει από τη Δύση. Και φυσικά ο δεύτερο άνθρωπο, στον οποίο θέλω να αφιερώσω αυτό το κείμενο, είναι εκείνη. Εκείνη με κεφαλαία. Εκείνη που ενσαρκώνει ό,τι στα μάτια μου καλό. Με αγάπη ένα μη που αγαπάει ένα σι. Ένα μη που αγαπάει ένα σίγμα ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Φίλη για το μοίρασμα, πραγματικά α, το χρειαζόμασταν. Χρειαζόμασταν αυτές τις μέρες να ακούσουμε αισιόδοξα και ευχάριστα πράγματα, να ακούσουμε ότι η αγάπη συμβαίνει, να ακούσουμε ότι δεν είναι μόνο άσχημα πράγματα που συμβαίνουν, αλλά συμβαίνουν και όμορφα και υπέροχα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι περισσότεροι άνθρωποι, Βιώνουμε στις μέρες μας φοβερή ερωτική μοναξιά, φοβερή ερωτική ερημιά. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται συμβιβασμένοι μέσα σε εντό εισαγωγικών σχέσεις και εντό εισαγωγικών γάμους. Χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια από τον καθένα μας ξεχωριστά, ούτως ώστε να αντέξουμε την ερημιά μας, την ερωτική μας ερημιά και αυτή να μην γίνει σύμβουλος κακών αποφάσεων. Κακή η απόφαση είναι να παραμείνεις σε μία προβληματική κατάσταση ενώ έχει ξεκαθαρίσει πλέον ότι δεν μπορεί να διορθωθεί. Κακός σύμβουλος γίνεται η ερωτική μοναξιά όταν σπέβδεις να δώσεις με τα μούτρα σε μία κατάσταση που δεν είναι αυτό που επιθυμεί η ψυχή σου, που δεν είναι αυτό που θέλεις, αλλά το κάνεις για να μην μόνος. Είναι αλήθεια ότι όσο πιο πολύ καλλιεργείται ένας άνθρωπος, όσο πιο πολύ ψυχοψάχνεται ένας άνθρωπος, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρει κατάλληλο τέρη. Όχι γιατί ο ίδιος δεν είναι άξιος αγάπης, δεν είναι αξιαγάπητος και αξιαγάμητος, όχι γι' αυτό, αλλά γιατί ακριβώς οξύνονται τα αισθητήρια μέσα του και μπορεί να αντιληφθεί την κενότητα, μπορεί να αντιληφθεί την έλλειψη συμβατότητας με ένα πιθανό τέρι. Εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα κείμενο που έγραψα αυτές τις μέρες, έχει λίγες μέρες που το έγραψα, το οποίο εκφράζει τη δική μου στάση όσον αφορά στο θέμα του dating και στο θέμα του flirt. Είναι ένα αδούλευτο κείμενο, είναι σε πρωτόλιο. Τα λέμε πρωτόλιο σημαίνει έχει γραφτεί χωρίς να διορθωθεί. Αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο να χάνω το χρόνο μου σε ανούσιες συζητήσεις. Να σπαταλάω την ενέργειά μου σε αδύνατους έρωτες. Να ασχολούμαι να πείσω έναν άνθρωπο με τον οποίο βγαίνω ραντεβού πως αξίζει τον κόπο ο έρωτας πως έχει νόημα η ζωή. Δεν μπορώ. Δεν τα θέλω τα δούλευτα τραύματά σου να τα φορτωθώ. Έχω τα δικά μου και χρόνια τώρα τα δουλεύω. Προσφάτως έμαθα να διαχειρίζομαι την απελπισία μου, την ανάγκη μου για μία σχέση και εσύ είναι τοξική. Όχι, δεν έχω χρόνο να σου δώσω. Δεν έχω ενέργεια να ξοδέψω πάνω σε τελειωμένους ανθρώπους, παρατημένους, μίζερους, που θεοποιούν τις φοβίες τους και φοράνε σαν στέμμα τις ανασφάλειες και τις αδυναμίες τους. Έχω κι εγώ ανασφάλειες πολλές, ου, αλλά δεν στις χρεώνω. Δεν στις σερβίρω για μαγκιά. Δεν τις παρουσιάζω ως γούστο. Ξέρω τα χάλια μου και δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ να σου μάθω τα δικά σου. Δεν θες βρε άνθρωπε να ζήσεις. Μην είναι νεκρός, συναισθηματικά ακίνητος και ασυγκίνητος, μην ξυπνήσει από το εκούσιο σου κόμμα. Μην με, προσκαθ... Μη με προσκαλεί να σε φορτωθώ όμω. Δεν θέλω, δεν έχω χρόνο, μεγάλωσα πια. Αυτό το έγραψα μετά από κάποια ραντεβού που βγήκα μέσα από τι εφαρμογέ γνωριμιών. Σα είπα ότι κατά καιρού ανοίγω την εφαρμογή, τι εφαρμογέ. Και συνάντησα ανθρώπου οι οποίοι μου είπαν έτσι πολύ κοινικά και με μια μαγιά και με μια λεβενδιά. Ξέρει, εγώ δεν ερωτεύομαι. Ξέρεις εγώ δεν πιστεύω σε αγάπη και έρωτες. Ξέρεις εγώ δεν θέλω κάτι με συνέστημα. Θέλω κάτι κομμένο, ραμμένο στα μέτρα μου. Δεν θέλω να προγραμματίζομαι. Δεν θέλω να, να ξέρω από την Δευτέρα, για παράδειγμα, ότι θα βγω την Παρασκευή. Αμ, δεν θέλω να δεσμευτώ. Ε, δεν θέλω να με ερωτευτεί καμία. Δεν θέλω να ερωτευτώ καμία. Αμ, η ζωή μου έχει διδάξει ότι οι έρωτες είναι αδιέξοδοι, δεν πιστεύω πια στον έρωτα, δεν πιστεύω πια στην αγάπη. Και οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν σε εφαρμογέ γνωριμιών, βγαίνουν ραντεβού με γυναίκε και θέλουν να παρουσιάσουν ω ειλικρίνεια, ω μαγκιά και ω λεβεντιά αυτή του ακριβώ την κατάντια. Γιατί είναι κατάντια να έχει τραυματιστεί ψυχικά από κακοποιητικέ σχέσει, από κακοποιητικού γάμου να έχεις τραυματιστεί ψυχικά από ίσως ε, εκφοβισμό που έχεις δεχθεί στο σχολείο ή εκφοβισμό που έχεις δεχθεί σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της ζωής σου, από το bullying, από το mobbing. Και είναι κατάντια να έχεις φορέσει ως κορώνα την αδυναμία σου και να λες «εγώ είμαι προβληματικός, εγώ δεν έχω ενέργεια για να ξαναπροσπαθήσω, δεν πιστεύω σε αγάπες και έρωτες και τι κάνεις εδώ, τι κάνεις εδώ, τι θες να κάνεις εδώ». Τι θες να κάνεις εδώ? Θες να ρουφήξεις από την ενέργειά μου χωρίς καμία απολύτως ευθύνη. Χωρίς καμία απολύτως ανάληψη ευθύνης. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι έτσι, ε, τους προτείνω να σηκωθούν και να βγουν από τις ιστοσελίδε ε, γνωριμιών και να πάνε όπως και δίποτε, να κάνουν ψυχοθεραπεία. Τους είπα φυσικά Μεμονωμένο και προσωπικό, ότι εσύ δεν χρειάζεσαι να βγει με μια γυναίκα που είναι ψυχολόγο. Χρειάζεσαι να πα σε έναν ψυχολόγο και να κάνει ψυχοθεραπεία και εννοείται ότι εγώ δεν αναλαμβάνω κανέναν ούτω ή άλλω, αλλά και να αναλάμβανα, δεν θα αναλάμβανα κάποιον με τον οποίο βγήκα ραντεβού. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μα οι οποίοι είναι πνευματικά, ψυχικά, συναισθηματικά σε εκούσιο κόμμα. Είναι τόσο εγωκεντρικοί, τόσο δειλοί, τόσο ανήθικοι που δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους και δεν κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους για να δουλέψουν τα τραυματά τους. Τα αφήνουν εκεί τα τραυματά τους να εμοραγούν και να πιοραγούν και θέλουν κιόλα να πάνε και να κάνουν και γνωριμίες και κάτι έτσι εντελώς φοβ, πολύ φοβητσιάρικο. Μου είχε πει κάποιο και ελπίζω να είναι ψέματα που μου είπε ότι του είπε ο ψυχολόγο: Δεν μπορεί να ξεπεράσει το διαζύγιο σου που σου έχει κερατώσει η γυναίκα σου. Βγήκε, μπε στο Tinder, πήγαινε να κάνει μια γνωριμία. Όχι. Για να δημιουργηθούν οι κατάλληλε συνθήκε, ώστε να υπάρξει έρωτα, ερωτική αγάπη, ώστε να πούμε αυτό επιτέλου το love happens, πρέπει και οι δύο άνθρωποι οι οποίοι θα συναντηθούν. Που όπως είπε η φίλη πολύ ωραία μπορεί να συναντηθούν στον dating του facebook και λέει μάλιστα λέει εγώ τον dating του facebook το υποτιμούσα λέει και όμως τον dating του facebook γνώρισα το κορίτσι μου. Πρέπει και οι δύο άνθρωποι να είναι δουλεμένοι ψυχικά και εσωτερικά και οι δύο οι άνθρωποι να έχουν ε, γνωρίσει και να έχουν ε, βάλει σε μια διαδικασία επούλωση στα τραύματά τους να αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη, και έτσι να έχουν και την παιδικότητά τους και την όρεξη για ζωή. Την όρεξη για ζωή, τη ζωντάνια, την παιδικότητα. Μου στείλε και άλλα screenshots με μηνύματα με την κοπέλα της, με το κορίτσι της η κοπέλα, που, τα οποία πραγματικά έτσι με έκανα να χαμογελάσω ευχαριστημένη και χαρούμενη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί, άνθρωποι με ζωντάνια, άνθρωποι που θέλουν και επιδιώκουν και τολμούν να ερωτευτούν, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι του ότι δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε γιατί μπορεί λίγο πιο κάτω να βρίσκεται ο άνθρωπός μας, σύμφωνο. Σύμφωνο. Ξαναλέω, όσοι είμαστε σε διαδικασία dating, εάν νιώθουμε ότι έχουμε κουραστεί ...από τα ραντεβού και έχουμε κουραστεί από τις εφαρμογές γνωριμιών... ...καλά κάνουμε να τα κλείσουμε για ένα χρονικό διάστημα, να αναρωσούμε, ...να φέρουμε το νου μας που λέμε στην Κυπριακή Διάλεκτο... ...δηλαδή έτσι να συνέλθουμε λίγο. Και είναι καλή ιδέα κατά καιρού να ξανακάνουμε τις προσπαθίες μας... ...και κάθε φορά να είμαστε σε ένα χώρο ή να ξεκινούμε από ένα χώρο... ...που να ξέρουμε ποιοι είμαστε, να ξέρουμε τι θέλουμε τι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και τι θέλουμε να λάβουμε. Και αν οι άνθρωποι που γνωρίζουμε ανεξαρτήτως φίλου και ερωτικού προσανατολισμού, ο καθένα ανάλογα με τον ερωτικό του προσανατολισμό. Η κοπέλα αυτή είναι ομοφυλόφιλη, άρα ο ερωτικό τη προσανατολισμό είναι τα κορίτσια, έτσι βρήκε το κορίτσι τη, ανεξαρτήτω ερωτικού προσανατολισμού, φίλου και ηλικία. Άμα συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίο πληρεί τα κριτήρια που ήδη έχουμε στο μυαλό μα, γιατί ξέρουμε ποιοι είμαστε και ξέρουμε τι θέλουμε, θα του δώσουμε μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε και να δούμε ό,τι πραγματικά δεν είναι μόνο shit that happens, δεν είναι μόνο life that happens, love also happens. Επίσης η αγάπη συμβαίνει. Ευχαριστούμε τη φίλη για το πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Συγχαρητήρια. Ε, ναι, όσο ψυχοψάχνεται ένας άνθρωπος και όσο πιο πολύ καλλιεργείται, τόσο πιο δύσκολο είναι, όχι να βρει τόσο πιο δύσκολο είναι να συμβιβαστεί με μεσοβέζικα πράγματα. Δεν τα βάζουμε κάτω, παρηγορούμε τον εαυτό μας, φροντίζουμε τον εαυτό μας. Αυτό που η φίλη μας περιέγραψε για το ότι έκανε όλα εκείνα τα χρόνια της ερημίας της, της συναισθηματικής, ερωτικής, ψυχικής της ερημιάς, ήταν ότι φρόντιζε ίδια τον εαυτό της και προσπαθούσε να δώσει στον εαυτό της την αγάπη που δεν λάμβανε από ένα τέρι φροντίζουμε τον εαυτό μας, φροντίζουμε την υγεία μας, τη ψυχική και τη σωματική και δεν το παίρνουμε προσωπικά όταν οι άλλοι άνθρωποι είναι παρετημένοι από τη ζωή και να παρετηθούμε κι εμείς από τη ζωή. Δεν παρετούμαστε από την επιδίωξη της ζωής, της αγάπης, του έρωτα, της επούλωσης, της νίκης. Νίκης ενάντια στους εσωτερικούς μας δαίμονες. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη για το πολύ αισιοδόξο μήνυμα. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλια πώς νιώθετε σήμερα. Και όλα είναι μέσα στη ζωή. Όλα είναι μέσα στη ζωή και δεν είναι μόνο πίκρες, μόνο και μόνο φόβος μέσα στη ζωή. Υπάρχει και αγάπη, υπάρχει και έρωτας, υπάρχει ελπίδα. Σας αγαπώ.